Γεια χαρά, podcast RSP εδώ και πάλι από το φύλαθλο προς το φύλαθλο με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καταρχάς, καλωσορίζω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Η εκπομπή αυτή δημοσιογραφική δεν είναι. Άρα λοιπόν ερχόμαστε εδώ καθημερινώς, άφιλο κερδός, χωρίς να έχουμε αφεντικά χορηγούς, τηλεφωνικές γραμμές και τέτοια να χρεώνουμε, διότι εστιάζουμε στην αγάπη μας για τον Ολυμπιακό. Και κριτικάρουμε, σχολιάζουμε, αναλύουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται. Ναι μεν, χωρίς βρισχές, χαρακτηρισμούς, προσβολές, προκλήσεις κτλ. Που αυτά είναι άναδρα εξ αποστάσεως, πίσω από την οθόνη, αλλά τα λέμε καυστικά. Και όλα αυτά τα ξέρουν πολύ καλά όσες και όσοι ακούνε ανέλιπως, απόλυτη νηφίλιο, ακόμη και από καράβια, Ελληνίδες, Έλληνες και εμείς, Ολυμπιακοί και εμείς, είτε σχολιάζουν από κάτω πολιτισμένα και έτσι συνεισφέρουν στο να γίνεται διαδραστική εδώ η φάση της εκπομπής είτε όχι, πραγματικά τις εκτιμώ και τους εκτιμώ εξίσου. Και όλα αυτά γενικά ισχύουν και για τα τρία κανάλια RSP, δηλαδή και εδώ όπου ανεβαίνουν τέτοιες εκπομπές καθημερινώς 6 με 7 τα απογεύματα ώρα Ελλάδος, και στο τρίτο κανάλι όπου είχαμε σήμερα απόψεις δυνατές για Ολυμπιακό, αλλά και στο πρώτο, το μητρικό, όπου και γνωριστήκαμε πριν από λίγα χρόνια και όπου είχαμε σήμερα εκπομπή αφιερωμένη σε πιθανή μεταγραφή. Λοιπόν, γι' αυτό έχω βάλει από κάτω ακριβώς στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω σε δικό μου σχόλιο καρφιτσωμένο, τους συνδέσμους για να πατήσετε και να μπείτε άνετα εύκολα, να ακούσετε και εκεί, να στηρίξετε και εκεί, να ανταλλάξουμε και εκεί απόψεις. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα της ομάδας μας και γενικά τον απόϊχο του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-3, αυτός είναι για μένα ο Ολυμπιακός που όλες και όλοι ξέρουμε, αυτός δηλαδή που παίρνει σημαντικά αποτελέσματα ακόμη και εντός Ελλάδος. Εξάλλου το βάρος αυτής της φανέλας, σε σύγκριση ειδικά με του ΠΑΟΚ, με όλο το σεβασμό, αποδεικνύεται από το ότι κάθε μα κάθε φορά μετά από ευρωπαϊκούς αγώνες τον κερδίζουμε είτε εντός είτε εκτός έδρας. Όλα τα χρόνια. Μιλάμε τώρα από το 99. Έτσι και τώρα μας έκανε τα 3-2 με πουκάμισο του Μεντιλίμπαρ ίδιο με πέρυσι, τη σεζόν δηλαδή 23-24, όταν και κερδίσαμε με ένα 4 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Γενικά πάντως, το τι θα συμβεί στα playoffs παίζει ρόλο για μένα. Άρα σε τι κατάσταση θα βρίσκεται ο καθένας. Διότι και αυτό παίζει ρόλο, έτσι. Ο συγχρονισμός, το timing. Και αφού ήθελε ο Ρουμάνος να έχει μπάλα, να κρατήσει και να έχει γενικά τον έλεγχο του παιχνιδιού, ορίστε. Και η πλάκα ποια είναι, τον είχαμε για πιο ξυπνητζή. Τελικά την πάτησε άσχημα. Αφού αυτά τα λέγαμε. Και όσους επέλεξε εκεί να φρεσκάρει, να δοκιμάσει με τον Ολυμπιακό, τίποτα, δεν του βγήκανε καθόλου. Που ήταν, ξέρω εγώ, και πιο ξεκούραστη, ορίστε. Εκτός πες από τον Καμαρά το Μαντί και τον Κωνσταντέλια, ο οποίος Κωνσταντέλιας όμως, ναι, μεν ξέρει μπάλα, αλλά στο τελείωμα φάσεων, ανούσιος, έχει θέμα. Για μένα του λείπει μυϊκή δύναμη. Εν πάση περιπτώσει, πρόβλημά του είναι αυτό. Που ο Καμαρά κιόλας ήθελε να αποδείξει πράγματα. Γι' αυτό και από ζήλο, ορίστε, κλώτησε εκεί στο πρόσωπο τον Γκαρθία, στη μύτη, κατά λάθος εννοείται, που αυτός ο Ισπανός για πρώτη φορά φάνηκε και αυτό το επέτρεψε ο άξονας του ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα πράγματα. Φαντάσου, μέχρι και ο Στάμενιτς που μπήκε μέσα ως αλλαγή, φάνηκε, ξεχώρισε, βοήθησε, προσέφερε και αυτός. Αλλά γενικά πρέπει να δούμε την ομάδα μας και απέναντι σε άλλες ομάδες εδώ μικρομεσαίες, να γίνουμε επιτέλους σταθεροί, να κάνουμε σερή νικών, διότι το πρωτάθλημα θα το σηκώσει αυτός που έχει λιγότερες γκέλες, όχι αυτός που έχει περισσότερες νίκες. Θέλει προσοχή, που τώρα πάντως βρισκόμαστε εκεί που πρέπει, στη φυσική μας θέση, δηλαδή στην πρώτη, έστω και μισοβαθμία ως τρίτη, τυπικά, με Άρη και ΑΕΚ, ΑΕΚ και Άρη. Και όπως ακριβώς είχαμε προβλέψει από εδώ από το κανάλι, τα έχουμε πει, εγώ προσωπικά δηλαδή. Πιο πολύ με ανησυχεί ο Πανσεραϊκός, ο Πανετολικός και όλοι αυτοί παρά ο ΠΑΟΚ. Ειδικά εκτός έδρας. Και το λέω αυτό διότι εδώ στο Καραϊσκάκη ο Ρουμάνος θα παίξει πιο κλειστά. Θα περιμένει εκείνος. Άρα λοιπόν αυτό εμένα δεν θα με βολέψει. Άσε που γενικά ο ΠΑΟΚ τα πάει καλά τώρα τελευταία. Εδώ κάτω στον Περέα. Αλλά και εμείς εκεί πάνω στην Τούμπα. Που αυτό δεν συμβαίνει ούτε με την ΑΕΚ ούτε με τον Παναθηναϊκό όσον αφορά αποτελέσματα, είδες.
Επίσης πρέπει να προσέξω να μην τρώω εύκολα γκολ. Ναι, όλοι απέδωσαν, όλοι βοήθησαν, αλλά εκεί η κεντρική οπισθοφυλακή έχανε που λέμε λάδια, ε. Δηλαδή ο Ρέτσος με τον Κάρμο. Που εμείς θα μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμε κερδίσει με μεγαλύτερο σκορ, ε. Μεγαλύτερη διαφορά. Αυτό με εκνεύρισε λίγο προσωπικά, αλλά τι να κάνουμε. Αχόρταγες και αχόρταγοι είμαστε ως Ολυμπιακοί. Από το κέντρο και μπροστά ήμουνα σκληρός. Χάρη ξαναλέω και στον κακό ΠΑΟΚ. Και να δούμε τώρα που τους ανέβηκε υποτίθεται η αυτοπεποίθηση, όχι υποτίθεται και όντως έτσι είναι, το αν θα μας βγει σε καλό αυτό ή όχι, ε. Που γενικά αν χαλαρώσουν, τι βάψαμε. Αρχής γενομένης από τον αγώνα με την ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ, εφόσον ανοιχτεί και αυτή, άσε. Κι είμαστε κι εμείς σε καλή μέρα, τεσάρα, μη σου πω και εξάρα. Χωρίς να είμαστε κιόλας καλύτερη ομάδα σε σύγκριση με πέρυσι, αντιθέτως, για μένα η περσινή ομάδα ήταν καλύτερη. Πιο γλυκιά, είχε πιο πολυτεχνική. Ελέω, Ποντένσε, Φορτούνι, Όρτα. Που ο Φορτούνις παρεπιπτόντως μπήκε στην καλύτερη εντεκάδα της αγωνιστικής εκεί Σαουδικής Αραβίας. Εντάξει, επιτέλους κάνει και αυτός καριέρα εξωτερικό με επιτυχία, διότι στη Γερμανία της πλάκας, στην Kaiserslautern. Θα θυμόμαστε. Και τον εγύρισε εδώ, τον επέστρεψε στη βάση του, του έδωσε ευκαιρία ο Μαρινάκης. Μετά και το πέρασμα από τον Αστέρα Τρίπολης, από ό,τι θυμάμαι. Έτσι, πολλές ευχαριστούμε πάρα πολύ εσένα, Ρουμάνε Λουτσέσκου, για τον τρόπο παιχνιδιού σου, που έβαλες Μπακαγιώκο βασικό, ό,τι πρέπει για πόρτα μπροστινός, στην Τριάννα του Χιλά, στον Τζίμι του Χοντρού, στα Δειλινά, στο Χάραμα, στη Φαντασία, στη Μαντουμπάλα, όπου γουστάρεις. Για τα μπουζούκια, ναι σου λέω, πολύ βαρύς, πυγμάχος, παλαιστής, πώς το λένε. Αφού δεν είδες, σου έκανα δουλειά, χωρίς δεκάρι και με ένα μόνο εξτρέμ. Να σου πω γιατί, επειδή είχα Κοστούλα να κάνει δουλειά, τρομερή, ασταμάτητο τρέξιμο, σου λέει τι να κάνω εγώ τώρα, να προσέξω τον Καμπί. Ωραία, το κάνω, ορίστε μετά ο Κοστούλας, κατάλαβες. Η καβάτζα σου, που και για το Λόβρεν ισχύει το ίδιο που ισχύει για τον Μπακαγιώκο για μένα. Εκεί στο ring με τους παλαιστές, τα ψεύτικα στην Αμερική. Εντάξει, πανάξια κερδίσαμε. Με Κωστίνια για μένα μηχανάκι τρελό, απίστευτο. Άσε που το μουστάκι του Γκαρθία, του Φερεγούρη, ορίστε. Επιτέλους προσέφερε. Αλλά εγώ θα πω να μην λένε τέτοια δημοσιογράφοι, διότι μετά η διοίκηση προφανώς, η οποία δίνει εντολές σε δημοσιογράφους για το τι θα λένε, μετά δεν πρόκειται να μου φέρει παίχτες αρκετούς το Γενάρη. Κατάλαβες, διότι θέλω ενίσχυση ακόμα. Το ότι ο Λουτσέσκου την πάτησε δεν σημαίνει ότι εγώ τώρα είμαι τέλειος. Μην τρελάθουμε. Ούτε άλλαξε κάτι. Α, και που λες αυτό το μουστάκι, μου θύμισε Τσιαντάκι, μου θύμισε λίγο το Μασάντο, θυμάσαι τον Πορτογάλο, πιο πρόσφατα. Αλλά ο Νίκος όλα τα λεφτά, θυμόμαστε, έξω αριστερά. Τη δεκαετία του 90. Και τον έχω πετύχει που λες από κοντά, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, ευγενέστατος. Άμα ακούει, λέμε, του στέλνω να πούμε την αγάπη μου. Βέβαια, λοιπόν, οι παίχτες αυτοί οι καινούργοι, ενώ τις μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού φέτος του 24. Άμα τους δει τώρα ο Μεντιλίμπαρ ότι προσφέρουν και τα λοιπά, ορίστε, θα κερδίσουν έτσι την εμπιστοσύνη του και ειδικά στο χώρο του κέντρου εκεί στον άξονα, αντί για έσε, ξέρω εγώ, πες και Μουζακίτη, είναι καλό να έχεις κι άλλους παίχτες για να φρεσκάρεις τη φάση σου. Να παίζουν, ξέρω εγώ, Ελλάδα να βοηθάνε. Το θέμα είναι, απέναντι σε ομάδες που παίζουν κλειστά πίσω, θα μπορέσουν άραγε να φανούν, να προσφέρουν. Μέχρι στιγμής πάντως αυτό δεν το έχουν καταφέρει. Μεταξύ μας, αυτή είναι η αλήθεια, αυτό λέω. Α, και μην ξεχάσω να πω για τον Μαρτίνς, ο οποίος έπαιξε σε τρίτο σερί παιχνίδι, 90 λεπτό παρακαλώ, πρόσεξε, ότι ήταν για μένα η κορυφαία εμφάνισή του, η καλύτερη. Αλλά σε αυτό έπαιξε ρόλο το ότι είχε πέλαγος, τα έχουμε πει. Αλλιώς άφαντος και ανούσιος. Και μ' αρέσει που ο Βάσκος ρίσκαρε μαζί του με την πάρτη του που τον χρησιμοποίησε, γιατί σου λέει εντάξει, ας τον εβάλω σε τρία παιχνίδια σερί. Εξάλλου ακολουθεί η διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Και αυτό που προσωπικά μου άρεσε ακόμη παραπάνω είναι το γεγονός ότι δεν τραυματίστηκε. Σημαντικό, το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε γενικά την ποιότητα εκεί μπροστά. Δηλαδή τα στηρίγματα για Καμπή. Ναι, αλλά δυστυχώς ο Πιρόλα τραυματίστηκε. Τότε να το ευχηθούμε και περαστικά. Και το άλλο το ωραίο ποιο είναι. Μέσα από τον Ολυμπιακό γελούσανε, λένε, που έλεγε γενικά ο κάθε δημοσιογράφος ότι ο Κοστούλας δεν σκοράρει. Ορίστε τώρα σκόραρε, τον βλέπω ανεπροπονήσεις, τον ξέρουν από τα μικρά εκεί όλα. Και είδες πανηγυρισμό εδώ, στην εικόνα δηλαδή της σημερινής εκπομπής. Αλλά Αραμπή,
ο οποίος Αραμπί ο ίδιος τον αποκάλεσε μικρό του αδερφό. Ναι, αλλά και πάλι για μένα χρειάζεται ένας τρίτος επιθετικός αντί του Γιαρέμτσουκ, ο οποίος δεν μπορεί να βοηθήσει, δεν κουμπώνει εκεί στα πιστεύω του Μεντιλίμπα όσον αφορά το ποδόσφαιρο, που αυτό είναι εγκληματικό, δηλαδή ποιο, το ότι επέλεξαν να τον εφέρουν, έτσι. Τόσα εκατομμύρια, σπατάλι, τι να πεις. Ωραία ιστορία και το ότι ο Τσικίνιο σου παίξε έξω δεξιά για να προσέχει όσο γίνεται τον παιχταρά, τον μπαμπά, τον Ραχμάν. Έχει και μια ενόχληση, μαθαίνω, ο Ρέτσος, εντάξει, στο ισχύο λένε. Βάλε μέσα και Τσικίνιο, ο οποίος και αυτός δέχτηκε χτύπημα, αλλά αυτά θα τα μάθουμε στη συνέχεια, έτσι. Έχουμε καιρό, έχουμε μέρες, θα τα λέμε όλα, καθημερινώς. Και που λες εσύ ο Κοστούλας, μπράβο σου, πραγματικά, έχεις καλό γούστο. Που λες ότι θαυμάζεις, Ιουσέφ. Και παίζει γενικά, λέγε τον προπονητή του, ορίστε. Εκτιμά δηλαδή το ότι παίρνει ευκαιρίες, κατάλαβες. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, τι νομίζεις. Ενώ ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, ο Βάσκος, σε δηλώσεις του στάθηκε στο γεγονός ότι δεν ισοφαριστήκαμε, μεγάλη υπόθεση, σου λέει έτσι και είχαμε ισοφαριστεί. Μπορεί και όλος ο ΠΑΟΚ να το γύριζε, παρά το γεγονός ότι ήταν χάλια. Λόγω έδρας κτλ. Σου λέει. Που για μένα η ευκαιρία του Καμαρά, από κοντά, η κεφαλιά, όλα τα λεφτά. Το ότι χάθηκε, βέβαια, στα ουράνια η μπάλα. Δεν πήγε στα δίχτυα. Που εκεί ο Τζολάκης για μένα έκανε κακή έξοδο, αυτά να τα λέμε. Γενικά ο Τζολάκης, τα χάνει και αυτό τα λαδάκια του λίγο, ε. Έχει αδυναμίες κι αυτός, τι νομίζεις. Μην κοιτάς που δεν τα λέμε συνέχεια. Εντάξει, προσωπικά δεν την ξέρω τη θέση, ποτέ δεν έπαιξα εκεί. Με το ζόρι ξέρω εγώ σειρά, όταν είχαμε παιδιά, που παίζαμε. Αλλά αυτά από την άλλη κάνουν μπαμ. Και για μένα, ο Μαρτίνς έχει απόλυτο δίκιο που δήλωσε ο Ζέλσον ότι μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμε βάλει περισσότερα γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Ε, βέβαια, εκεί παιδάκι μου το καθαρίζεις. Μετά άσε. Θα ανάγκαζες τον κόσμο στις εξέδρες να αποχωρήσει, να πάει σπίτι. Είναι έτσι ή δεν είναι? Εγώ πάντως ήθελα και άλλα γκολ ακόμη και στο δεύτερο ημίχρονο, εννοείται. Χαίρομαι πολύ. Άντε μπας και φέτος, γίνουμε οι μονόφθαλμοι ανάμεσα στους τυφλούς. Τι να πω, με τόσο πολύ πράγμα που έχουμε πογγέλεσε. Γι' αυτό το λέω. Που εμείς είχαμε 4 Έλληνες βασικούς παίχτες και στον πάγκο άλλοι 5, πρόσεξε Έλληνες. Που αυτά μένα δεν με νοιάζουν, τα έχω πει, δεν έχω θέματα τέτοια κολλήματα. Το αντίθετο, από άλλα κρίνω εγώ. Αλλά οι υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, αλλά και ΠΑΟΚ, η λεγεώνα των ξένων. Ό,τι σου λέω, αν το ψάξεις. Ναι, λίγα πράγματα όσον αφορά το ελληνικό στοιχείο. Άντε και ο Καμπί συνεχίζει να πυροβολεί, κατά ρυπάς που λέμε. Αλλά το παιχνίδι αυτό, αν το δεις αντικειμενικά, ως ουδέτερος, κακές άμυνες, τρυπητήρι και οι δύο. Ξεκάθαρα. Ίσως, λέω τώρα ίσως κιόλας για τον ΠΑΟΚ να ήταν κακό το ότι έπαιξαν καλά στο Old Trafford, στην Αγγλία επάνω. Αφού έτσι κι αλλιώς εύκολα δύσκολα θα χάνανε, κατάλαβες. Έπρεπε να τα δώσουν όλα με τον Ολυμπιακό. Αν ήτανε μάγκες, λέω εγώ τώρα. Και τελικά εμείς κρατήσαμε δυνάμεις από ό,τι φαίνεται, όταν παίξαμε με τους Rangers. Πριν πάω τώρα όμως στα δικά σας σχόλια να ακουστείτε, να γίνει διαδραστική η φάση εδώ της εκπομπής, ανοίγω παρένθεση όσον αφορά την ΚΑΕ. Τελικά ο Moses Wright το παίρνει το διαβατήριο το κυπριακό. Ορίστε, θα τρώει, σου λέει τώρα, χαλούμι, πώς λέγεται. Και ένα άλλο σε φταλιά, μπράβο. Εντάξει, δικαίωμά του του παιδιού. Μαγιά για μένα των Κυπρίων, οι οποίοι είναι αρκετά ανοιχτομυαλοί. Ορίστε, εύκολα το παίρνει. Σου λέει δυναμώνω έτσι. Και θα τον εβάζουν εκεί εθνική, μια χαρά, βασικός, για πεντάρι. Ναι, να το κακό είναι ότι για μας τον Ολυμπιακό, δυστυχώς, θα λογαριάζεται ακόμη ως ξένος. Διότι ο Κύπριος θεωρείται ξένος. Ελέω, εσακέ. Τι να ράνουμε. Κοίτα, είναι χώρα ανεξάρτητη, έτσι. Είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, για πάμε στα σχόλια και να ξεκινήσω χρονολογικά με τον Χρήστο τον Ταφ. Λέει μεγάλη νίκη, μπράβο λέει στους παίχτες όλους. Τρομερό το παιχνίδι και ο Ζέλσον επίσης, ειδικά. Μετά, ο Δημήτρης, ο Χριστοδουλέας. Ας είναι λέει καλά ο Λουτσέσκου, αντί να παίξει κλειστά, ανοίχτηκε και ρούφηξε τα τρία. Ενώ ο Μπακαγιώκο δεν στρίβει ούτε με Κλάρκ. Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό λέμε, αυτό βλέπουμε. Ναι, πολύ αρκουδιάρης ο άνθρωπος. Ενώ ο Ζέλσον, τίποτα λέει όταν βρίσκει χώρους, είναι ο κορυφαίος. Όταν δεν βρίσκει, είναι ανούσιος. Ανύπαρκτος, από τους χειρότερους, βεβαίως. Και μας ανησύχησε ο Κωνσταντέλιας, στο δεύτερο ημίχρονο τα μπήκε, αλλά ευτυχώς, τα τελειώματά του είναι αλφα τοπικού.
Επόμενο σχόλιο. Γκότσης Κωνσταντίνος. Μπράβο στον Ολυμπιακό, λέει πρωτιά. Και τώρα θέλει Γενάρη μεταγραφές και πάμε για πρωτάθλημα. Red Lemon. Πάντα καλές, λέει, εκπομπές. Ευχαριστώ. Και λέει μπράβο στην ομάδα, μπράβο στον Κοστούλα, πολύ καλός. Αυτή η νίκη μας δίνει καλή ψυχολογία, λέει. Και ελπίζει πραγματικά ο κόσμος να καταλάβει ο περισσότερος το εξής. Το θέμα δεν είναι οι παίχτες που έχουμε φέτος, αλλά το θέμα είναι ο προπονητής πώς παίζει. Ο Βάσκος, η φιλοσοφία του. Να σου πω, τι πιστεύω εγώ, το θέμα είναι ο αντίπαλος. Διότι αυτός ο Βάσκος παίζει συνέχεια το ίδιο πράγμα. Συνέχεια όμως. Δεν βλέπεις με μικρές ομάδες δύο εξάρια και πάλι. Πίεση ψηλά αυτό, τίποτα άλλο. Έτσι, και τώρα λέει διακοπή και προσοχή με ΑΕΚ, ΤΑΟΑ, Όφη. Να σου πω εγώ, πιο πολύ, με ανησυχεί ο Όφη, με αγχώνει. Στο λέω μπέσα. Κώστας Καλίνικος. Είναι, λέει, να απορεί κανείς που ο ΠΑΟΚ έπαιξε ακριβώς όπως μας βολεύει. Με κατοχή μπάλας που αυτό για Λουτσέσκου είναι περίεργο, έλαντε. Αλλά λέει συγχαίρει την ομάδα μας, εννοείται, επιτέλους ο Κοστούλας έκανε γκολ, εξαιρετικός, μακάρι να λυθεί. Βεβαίως, μακάρι. Αλλά τώρα λέει και εκείνος ότι πρέπει να μάθουμε επιτέλους να κερδίζουμε ομάδες οι οποίες κατεβαίνουν να μην παίξουν μπάλα, κλειστά. Σαφέστατα, Astro D. Νομίζει, λέει, χαρακτηριστικά ότι εφόσον κερδίσουμε την ΑΕΚ στον ΑΟ εντός, ψιλοκλειδώνουμε, λέει, το πρωτάθλημα. Και ακόμη και όπως είμαστε τώρα. Μάλιστα, Ευάγγελος Σουνδιάς. Ή Σουνδιάς, δεν ξέρω, κεφάλαια τα γράμματα. Λέει πως έτσι πως πάει το πράγμα, το πρωτάθλημα θα έχει αγωνία μέχρι τέλους. Όπως πέρυσι. Με εκπλήξεις, λέει, και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, το θεωρεί συναρπαστικό. Αλλά και ανταγωνιστικό, ναι, αυτά πάνε μαζί. Για να πουλάνε, λέει, τα κανάλια. Τα τηλεοπτικά, λες, μάλιστα. Που αυτά τώρα, ξέρεις, είναι μαζί. Πακέτο. 18 μοίρια Ολυμπιακό, τι νομίζεις, καλά τα λες, μετά. George Stephanatos, Connecticut, USA. Αμερικανός και αυτός πολίτης, fellow American. Μου γράφει εδώ στα αγγλικά, γλυκιά η νίκη. Γι' αυτό και κοιμήθηκε σαν μπουλάκι που λέμε. Που αυτό στα αγγλικά το λέμε εμείς, like a baby. Σαν μωρό. Και μας εύχεται τα καλύτερα, αντευχόμαστε μετά. Ο Τζόρτζο Καραγιάννης. Του άρεσε, λέει, η χτεσινή μου περιγραφή, η ανάλυση, ευχαριστώ. Καλώς, λέει, ο Ολυμπιακός, όντως μας τέριαξε ο ΠΑΟΚ έτσι όπως έπαιξε. Που γέμισε ο Βάσκος την περιοχή με Κοστούλα, αλλά και του άρεσε ο Τσικίνιο έξω δεξιά. Βλέπεις, και εμένα μ' άρεσε, γιατί θα σου πω, γίνεσαι έτσι και απρόβλεπτος. Όχι συνέχεια το ίδιο και το ίδιο. Έτσι σε παίρνει χαμπάρι ο άλλος αντίπαλος, βέβαια. Είναι κοινή λογική, Αλλά κατά τα άλλα παραμένει το πρόβλημα που έχουμε στο κέντρο. Γι' αυτό και θέλει εξάρι, λέει, εξτρέμ και δεκάρι, τύπου Ποντένσε. Βάλε και επιθετικό. Για του Καμπί τα ρεπό. Αλλά και αριστερό μπακ, πάρα πολύ καλό, βασικό, βεβαίως. Ποιος Ορτέγκα, μετά. Ελένη Παπαϊωάννου. Συγχαίρει την ομάδα. Αλλά τονίζει το ότι θα πρέπει να έχουμε συνέχεια στην καλή απόδοση. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά θα σου πω. Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν επιτέλους καταφέρουμε και βρούμε τρόπο να παίξουμε διαφορετικά απέναντι σε εύκολους αντιπάλους θεωρητικά, έτσι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, τα υπόλοιπα εννοείται πώς θα τα πούμε αύριο, κυρίως ποδοσφαιρικά όπως πάντα, αλλά και θέματα του μπάσκετμπολ. Εφόσον γουστάρατε τη φάση, πατάτε like, κάνετε εγγραφή, σχολιάζετε, κοινοποιείτε, αλλά και φυσικά πατάτε και καμπανάκι, εφόσον με το καλό έχετε κάνει μόλις την εγγραφή, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν καθημερινώς, αφιλοκερδώς, συνεχώς δυναμικός και επίσης τα super chats, τα thanks που λέμε, από κάτω, με το σηματάκι το S, το σίγμα, μέσα στην καρδούλα να πούμε, όπου εκεί επιλέγει ο καθένας όπως μπορεί να συνεισφέρει εδώ στο κανάλι, αλλιώς γράφετε ως μέλος, εγγράφετε μάλλον να το πω πιο σωστά, όπου εκεί με 2-3 φράγκα κυριολεκτικά ανά μήνα, και πάλι ενισχύει τη φάση εδώ του καναλιού. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ για όλα, δηλαδή συμμετοχή, ακρόαση, στήριξη, τα πάντα. Τα λέμε 6 με 7 αύριο Τρίτη το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, 12 Νοεμβρίου του 24. Ευχαριστώ και πάλι, χαιρετώ, ζήτω Ολυμπιακός.